Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πεντάρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής χιλίους άντρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη άμονη ταύτη, εν τη σήκης των προσφερόντων και εορταζόντων και εν το κόσμο σου απαντή και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίεσον ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων και τρέφοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιε το άγευσαν και πείνασαν οι εξητούντες των Κύριων ούτε λατωθήσον εκ πάντος αγαθών. Ούτσι εκδόκευσαν και πείνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ούτε λατωθήσονται πάντως αγαθούν. Λουσίε το άγευσαν και πείνασαν οι δε εξηθούντες των Κύριων ούτε λατωθήσονται πάντως αγαθούν. Κάθε στιγμή της ζωής μας, αγαπητοί, εάν το θέλουμε, μπορούμε να ασχοληθούμε υπεύθυνα συνειδητά με τη σωτηρία μας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο σπουδαιότερο για τη ζωή μας. Το φωνάζει καθαρά ο Κύριος στο 8ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Όλα τα πάρουμε, όλα τα αποκτήσουμε, όλα τα χειροκροτήματα να δεχθούμε, όλα τα αξιώματα να φέρουμε στην πορεία της ζωής μας, θα περάσουν και γυμνοί. Κάποτε να δώσει ο Θεός 200 χρόνια σε όλους μας, θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος και λέει «Ιδούν ειν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδούν ειν καιρός σωτηρίας». Δηλαδή τώρα υπάρχει, αυτή τη στιγμή, πάρε απόφαση Χριστιανέ, μην αναβάλεις, γιατί τώρα μπορείς. Δεν ξέρουμε αύριο αν θα μπορέσουμε. Υπάρχουν όμως, αγαπητοί, κάποιες στιγμές του λειτουργικού μας έτους, του εκκλησιαστικού μας έτους, οι οποίες ιδιαιτέρως μας διδάσκουν και μας υποκινούν για να πάρουμε αυτή την απόφαση. Και μία από αυτές τις όντως πιο κατάλληλες στιγμές είναι και ο μήνας του Σεπτεμβρίου. Γιατί ξέρουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού μας έτους. Το εκκλησιαστικό, το λειτουργικό μας έτος αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει την 31η Αυγούστου. Και πρώτη μάλιστα εορτή
είναι αυτή η εορτή την οποία ζούμε σήμερα και αύριο εμείς. Η εορτή του γενεθλίου της κυρίας Θεοτόκου. Και είναι πράγματι μεγάλη γιορτή και πρόσφορος γιορτή για τη δική μας όντως ωφέλεια και τις δικές μας σωτήριες αποφάσεις. Γιατί αφενός είναι η πρώτη, όπως είπα, μεγάλη γιορτή του εκκλησιαστικού έτους. Αλλά αφετέρου είναι η γιορτή που ανοίγει το δρόμο της σωτηρίας. Αφού γεννήθηκε εκείνη που έδωσε, έγινε, θα λέγαμε, η αιτία και η κλίμακα δια της οποίας κατέβηκε ο Θεός στον κόσμο και έγινε άνθρωπος. Γεννήθηκε η Παναγία μας. Και αυτό το γενέθλιο της Παναγίας μας γιορτάζουμε σήμερα. Και διδασκόμαστε, αγαπητοί, από το όλο μυστήριο πράγματι της γεννήσεως και το θαύμα της κυρίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει το εξής για τους γονείς της Αγίας της Παναγίας μας. Οι γονείς της Παναγίας μας, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, ήταν, λέει, δίκαιοι άνθρωποι, άμεμπτοι, με φόβο Θεού και με πίστη ακράδαντα. Αλλά δεν είχαν όμως φέρει παιδί στον κόσμο ως γονείς.